ασυπράσινου και δροσιάς αποτελεί μεγάλο δέντρο στην πλατεία Καμινίων. Ωστόσο, δεν λείπουν τα παράπονα από τους δημότες και θαμώνες καφενείων, οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη κλαδέματος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου. Το πρόβλημα είναι ότι περνάνε μεγάλα φορτηγά, τα οποία βρίσκουν πάνω στο δέντρο και κινδυνεύουν να το σπάσουν για να χτυπήσουν τους ανθρώπους που είναι από κάτω. Όταν έχεις ένα τέτοιο δέντρο, οφείλει και η υπηρεσία Πρασίνου να το καλοποιήσει να έρθει εδώ. Και γενικώς μιλάμε για την περιοχή των Καμινίων, η οποία δεν έχει δοθεί καμία σημασία σε υποδομές. Τίποτα. Θέλει λίγο κούρεμα, θέλει λίγο κλάδεμα, θέλει λίγο περιποίηση. Είναι όμορφο βέβαια, κατά μια μεγάλη σκιά. Αλλά τι άλλο να πούμε τώρα. Ότι πέφτουν φύλλα, ότι πέφτουν κάποιοι καρποί στα ούζα, στις καφέδες, σε αυτό, λογικό είναι. Εντάξει, δεν έχει αυτά την περιποίησή της βέβαια. Φοβάμαι να μην πέσει κανένα λαϊκό και τραυματίσει κανένα παιδί, κανέναν άνθρωπο, κανένα αυτοκίνητο. Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε αυτή η δουλειά να τακτοποιηθεί εντός. Δεν γίνεται αλλιώς. Το δέντρο έχει κούρεμα. Απλά. Γιατί περνάνε τα μεγάλα φορτηγά και βρίσκουνε. Είναι, θέλει, κανονικά έπρεπε ο Δήμος να το ηλεκτροφωτίσει και όλα στη νύχτα να είναι ωραίο. Αλλά ποιος θα τα κάνει αυτά. Ποιος Μερακλής. Υπάρχει κανείς Μερακλής εκεί στο Δήμο. Καθαριότητα υπάρχει εδώ σε Καμινιά. Καθαριότητα παλεύεται. Λιγάκι. Όπως δήλωσαν στο τηλεοπτικό φακό, ελοχεύει ο κίνδυνος ατυχήματος από πιθανή πτώση κλαδιών, ζήτημα και το οποίο έχουν ενημερώσει εδώ και μήνες τους αρμόδιους, χωρίς ωστόσο να γίνει το παραμικρό. Υπάρχει αίτημα, έχουμε ενημερώσει τη Δημοτική Αστυνομία, έχουμε ενημερώσει στη Διεύθυνση Πρασίνου. Δεν βλέπουμε κίνηση εδώ και καθημερινότητα όμως είναι ότι αυτό κινδυνεύει να έχουμε ατύχημα μεγάλο. Παθαίνουν ζημίες οι άνθρωποι με τα φορτηγά. Και εδώ βλέπουμε ότι ο άνθρωπος να περάσει βρίσκει με το κεφάλι του το δέντρο. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή η κατάσταση είναι από την αρχή του καλοκαιριού που έχει βαρύνει το δέντρο. Κάποια δεν πρέπει να ενδιαφερθούν. Δεν είναι σωστό αυτό. Τρεις μήνες και. Γιατί εντός 10 ημερών δεν μπορούν.